Κυρία Σταματέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Τι γίνεται στη Νικαία, στο νοσοκομείο, εκεί που είστε μάχημοι? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το νοσοκομείο το δικό μας είναι, όπως όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, είναι γεμάτο, είναι ασφυκτικά γεμάτο, με ασθενείς COVID και non-COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τις 116 κλίνες για ασθενείς COVID στο νοσοκομείο μας, οι οποίες διαμορφώθηκαν με τον γνωστό τρόπο. Σε ένα βράδυ κλείνουμε μια κλινική και την ονομάζουμε κλινική COVID. Ένα άλλο βράδυ κλείνουμε μια δεύτερη κλινική και την ονομάζουμε κλινική COVID, χωρίς φυσικά να έχουμε εξασφαλίσει ούτε καν το προσωπικό που θα στελεχώσει για τον επόμενο μήνα της βάρδιας αυτής της κλινικής, με τραγικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των εργαζόμενων και πολύ περισσότερο των ασθενών που είναι εκεί. Στο κλείσιμο της εφημερίας, γιατί χθες είχε γενική εφημερία των νοσοκομείων, ενδεικτικά να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι αριθμούσαμε 6 ασθενείς διασωληνωμένους COVID σε κοινούς θαλάμους. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρονται σε αυτούς τους ασθενείς. Επαναλαμβάνω, με βάση τα στοιχεία του μεσημεριού, είναι 128 σε όλη την Αττική οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Είναι 128 μετρημένοι. Μάλιστα, ο ένας είναι, λέει, στη λίστα για να πάει σε μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 28 Φλεβάρι. Από τις 28 Φλεβάρα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι διασωληνωμένος στους διαδρόμους ή σε απλές κλίνες στα νοσοκομεία της Αττικής, και από τις 28 Φλεβάρι είναι στη λίστα, λέει, για το πότε θα πάει σε ΜΕΘ. Όλο αυτό το διάστημα βγαίνει ο Κοντοζαμάνης, ο Κικίλιας και ο Πρωθυπουργός και λένε κουβεντιάζουμε με τους κλινικάρχες. Ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ιδιώτες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομίλους που μας παραχώρησαν. Όπως θα ξέρετε, η ευγενική προσφορά των ιδιωτών μέχρι στιγμής είναι το Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου, το οποίο έβγαλε και ανακοινωθέν τι προσόντα πρέπει να έχουν οι ασθενείς για να πάνε εκεί, δηλαδή ασθενείς που είναι έτοιμοι για εξιτήριο ουσιαστικά. Και είναι και το νοσοκομείο Λιτό, το οποίο δεν έχει πνευμονολόγους για να νοσηλεύει ασθενείς COVID, και μάλιστα απέτησε να μεταφερθούν ειδικευόμενοι από νοσοκομεία της Αθήνας για να συνδράμουν την νοσηλεία των ασθενών που θα αναλάβει. Έχω μπροστά μου την απόφαση της πρώτης υγειονομικής υπερηφέρειας. Μιλάμε ουσιαστικά για κοροϊδία. Κύριε Σταματέλου, να ακουστεί. Ναι. Έχω μπροστά μου την απόφαση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας σήμερα, που λέει ότι 2 γιατροί από το Λαϊκό, 2 γιατροί από το Ιπποκράτιο και 1 από το Σπηλιοπούλιο πηγαίνουν στην ιδιωτική κλινική Λιτό. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι τώρα, ποιος έχει επιτάξει ποιον εδώ πέρα? Την ώρα που τα ίδια τα νοσοκομεία στενάζουν. Στενάζουν από την υποστελέχωση. Στενάζουν από τις εισαγωγές των ασθενών, που είναι αυξανόμενες. Δεν είναι μειούμενες οι εισαγωγές των ασθενών. Αυξάνονται οι διασωληνωμένοι στις κλινικές. Αυξάνονται οι θάνατοι στους ασθενείς. Καταλαβαίνετε τι συνθήκες επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή, το αίτημα των ιδιωτών είναι να μεταφερθούν γιατροί από τα ήδη υποστελεχωμένα, από τα ήδη φορτωμένα νοσοκομεία στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε την παράνοια που ζούμε. Αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει. Πείτε μας αύριο τι. Δεν τρέπονται. Ντροπή τους. Δηλαδή, ντροπή τους. Η Ομοσπονδία, η ΟΝΓΕ, καλεί αύριο σε πανατικό συλλαλητήριο για την υγεία. Καταρχάς, ναι, δεν φοβάστε, μην σας καταγγείλουν ότι διασπείρετε τον ιό? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει αυτή η απορία. Γιατί δεν περιορίζεται η μετάδοση. Lockdown, πάνω στο lockdown, μέσα στο lockdown και ξανά lockdown. Επιμένουμε και έχουμε ήδη καταγγείλει και έχουμε ήδη αναδείξει και με τις θέσεις της Ομοσπονδίας και με ανακοινώσεις ότι όσο δεν λαμβάνονται μέτρα εκεί που γίνεται η ουσιαστική διασπορά, δεν θα σταματήσει αυτό. Έχουν βαρεθεί να ακούμε για την ευθύνη που ρίχνουν στον κόσμο. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για την ατομική ευθύνη. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για τα δίθεν πάρτι, για τα δίθεν χαλάρωση των μέτρων. Για την ευθύνη στον απλό κόσμο που βγήκε να περπατήσει οτιδήποτε. Είδαμε τρομερές εικόνες την προηγούμενη εβδομάδα στις γειτονιές της Αθήνας με τα γνωστά συμβάντα. Θέλουμε να πούμε ότι ήρθε η ώρα να φωνάξουμε, ότι δεν τους επιτρέπουμε άλλο. Είμαστε μέχρι εδώ. Βάζουμε, φωνάζουμε και καλούμε όλους τους φορείς, όλα τα σωματεία των εργαζομένων να κατέβουν
και να αγωνιστούν ενάντια σε αυτή την πολιτική, ενάντια σε αυτή την εγκληματική πολιτική που έχει οδηγήσει τους ασθενείς και εμάς τους υγειονομικούς σε πραγματική ασφυξία. Να διαδηλώσουν και να φωνάξουν, γιατί δεν θα επιτρέψουμε άλλο να παίζουν με την υγεία του λαού μας. Με την υγεία των ασθενών μας, με τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Είναι στις 6.30 ώρα, κυρία Σταματέλη. 6.30 ώρα στο Σύνταγμα, αύριο Τετάρτη, στη συγκέντρωση και στο συλλαλητήριο. Για να απαιτήσουμε, τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και όχι αυτές οι αστειότητες που ανακοινώθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Τώρα άμεσες μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των προσλήψεων. Έληξε την προηγούμενη εβδομάδα μια προκήρυξη που είχε γίνει για μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ. 940 το σύνολο πανελλαδικά, μην φανταστείτε κάποια κάλυψη των κενών θέσεων που υπήρχαν. Και αυτό για κάθε νοσοκομείο και για τις Αθήνα σημαίνει από μία έως κάποιες μετρημένες θέσεις. Ενδεικτικά για το νοσοκομείο Σωτηρία, για μία θέση πνευμονολόγου, τα αιτήματα που κατατέθηκαν είναι 11. Αντίστοιχα για παθολόγους, αντίστοιχα για καρδιολόγους, αντίστοιχα για αναισθησιολόγους σε όλα τα νοσοκομεία. Όπως είχε γίνει ακριβώς πριν ένα χρόνο, όπως είχαμε αιτηθεί ακριβώς πριν ένα χρόνο με αντίστοιχη προκήρυξη, είχαμε ζητήσει να καλυφθούν τώρα τα κενά που υπάρχουν στις κλινικές του ΕΣΥ με τους γιατρούς που ήδη έχουν καταθέσει χαρτιά για τις μόνιμες θέσεις. Δεν ακουστήκαμε, δεν ακούστηκε το αίτημα. Το επαναφέρουμε το αίτημα. Μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού. Έχει στενάξει το προσωπικό στα νοσοκομεία. Κυρία Σταματέλου, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.